καύσωνας, πυρκαγιές, κλιματιστικά, κατανάλωση ρεύμα, διαχείριση ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και πόσιμου νερού. Την ίδια λοιπόν στιγμή που ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο, χτυπά κόκκινο και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο Λιγνίτης, οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από Λιγνίτη καλούνται να πατήσουν γκάζι, να φτάσουν μέχρι και το 17% της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, στηρίζοντας την ηλεκτροπαραγωγή τις δύσκολες στιγμές. Τις ώρες δηλαδή που είναι νύχτα και δεν δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά ή έχει άπνοια και δεν γυρίζουν οι ανεμογεννήτριες. Έτσι είναι, κύριε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου, ο Λευτέρης ο Αδάμ, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, με αφορμή και την ανακοίνωση που εκδώσατε ως Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Κοζάνης. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ναι, έτσι είναι και η σημερινή μέρα είναι μια μέρα δύσκολη για το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Το σύστημά του βρίσκεται οριακά και σε αυτήν την δύσκολη οριακή στιγμή έρχεται και πάλι ο Λιγνίτης να σώσει την παρτίδα. Έτσι όπως είχε κάνει και στην Θεομηνία, την οποία είχε γίνει το χειμώνα. Στη Μύδια. Αν δούμε σήμερα το τι ακριβώς ισχύει στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, στο μείγμα καυσίμου, θα δούμε ότι ο Λιγνίτης είναι σε ποσοστό 19%, το φυσικό αέριο είναι σε ποσοστό 44%, τα νερά είναι σε ποσοστό 14%, η ΑΠΕ είναι σε ποσοστό 5% και οι εισαγωγές αγγίζουν το ποσοστό του 18%. Και αν βάλουμε αυτό μέσα... Αν το αναλύσουμε, θα δούμε ότι το ποσοστό της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα είναι το 38%. Οι υπόλοιπες, το υπόλοιπο 62% είναι το 18% εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και το 44% πάλι εισαγόμενο φυσικό αέριο, το οποίο τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια σήμερα τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια ενεργειακή εξάρτηση από ξένα καύσιμα. Αυτό δεν θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει το ερχόμενο διάστημα. Και αυτό δεν μπορεί να λυθεί από τη στιγμή που δεν λύθηκε ακόμα το πρόβλημα της αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας ή της μετατροπής του υδρογόνου σε ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει οι Λιγνίτες να συνεχίσουν να παραμείνουν στο σύστημα, στο μείγμα καυσίμου, έτσι ώστε να είναι η εφεδρεία εκείνη που μπορεί να βγάλει τη χώρα από μια δύσκολη θέση. Αυτό πράττει σήμερα ο Λιγνίτης και αυτό συνεχίζει να κάνει. Και αν δεν κλείναμε, ήθελα να πω εγώ νωρίτερα και σας άφησα να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, αν δεν κλείναμε τις μονάδες το προηγούμενο διάστημα, το 19% θα ήταν μεγαλύτερο, γιατί από τις εισαγωγές ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι από λιγνητικές μονάδες, από τα Βόρεια Βαλκάνια. Αυτό είναι έτσι ακριβώς κύριε Μαυρίδη. Οι χώρες οι οποίες είναι δίπλα μας δεν εντάσσονται στο σύστημα που εντάσσεται η χώρα, μπορούν να δουλεύουν τις λιγνητικές μονάδες, δεν πληρώνουν τους ρήπους που πληρώνουμε εμείς σήμερα και αυτό τις καθιστά πιο οικονομικές έτσι ώστε να μπορούν να στέλνουν σε εμάς την ηλεκτρική ενέργεια. Το θέμα είναι να βρεθεί η λύση εκείνη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να έχει το πάνω χέρι σε μια κρίση, είτε γεωπολιτική είναι αυτή, είτε οποιαδήποτε κρίση είναι, η παραγωγή της εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας να καλύπτει τη χώρα. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να καλέσουμε την κυβέρνηση να επανεξετάσει από την αρχή σε ό,τι αφορά τον χρονικό προσδιορισμό των κλεισίματος των λιγνητικών μονάδων, διότι υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ηλεκτροδότηση της χώρας. Έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί, έχουν κλείσει οι μονάδες αυτές που έχουν κλείσει, τουλάχιστον όσο είναι δυνατόν οι καλές λιγνητικές μονάδες να συνεχίσουν να μείνουν στο σύστημα για αρκετά χρόνια μέχρι ώστε βρεθεί η λύση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις πηγές τις οποίες σας είπα, είτε από αποθήκευση είτε από το υδρογόνο. Η απόφαση της διοίκησης της ΔΕΗ να τις κρατήσει σε εφεδρεία μας ικανοποιεί? Ναι, είναι μια κατεύθυνση η οποία δίνει την δυνατότητα στην ΔΕΗ έτσι ώστε να μην μπαίνει οικονομικά μέσα από αυτήν την διαχείριση των λιγνητικών μονάδων. Η ΔΕΗ θα πληρώνεται το ποσοστό που της αναλογεί για το προσωπικό, για τις συντηρήσεις και για όλα αυτά. Και από εκεί και ύστερα οι μονάδες αυτές θα είναι σε εφεδρεία στο σύστημα και όταν χρειάζεται, όπως και τώρα, θα μπαίνουν στο σύστημα. Οπότε ο Λιγνίτης θα συνεχίσει να υπάρχει στο μείγμα καυσίμου την επόμενη στιγμή και την επόμενη μέρα. Αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να ισχύσει μέσα στο σύστημα, γιατί μόνο έτσι
θα είμαστε μερικώς ανεξαρτοποιημένοι από τα εισαγόμενα καύσιμα. Φωνάζαμε από την πρώτη στιγμή, και λέω φωνάζαμε όλοι, και εσείς και εμείς από τα μικρόφωνα, από τα βήματα που έχουμε καθημερινά, και η τοπική αυτοδιοίκηση, από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού για την απομάκρυση από τον άνθρακα, ότι είναι βιαστική απόφαση και ήρθε η μύδια το χειμώνα να μας επιβεβαιώσει και τώρα ο καύσωνας να κάνει το ίδιο. Τελικά πείθουμε ή ακόμη επιμένουν κάποιοι να τελειώνουν με το λιγνίτι? Νομίζω ότι μετά από αυτό το οποίο συνέβη και το χειμώνα και το καλοκαίρι θα υπάρξει μια πιο σοφή αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Ευελπιστούμε ότι όλα αυτά την επόμενη μέρα, αυτά που εξαγγέλθηκαν θα αλλάξουν. Έτσι πρέπει να γίνει κατά την άποψή μας, διότι δεν είναι μόνο, κύριε Μαυρίδη, αυτή τη στιγμή η παραγωγή από λιγνητικές μονάδες ενέργειας που τροφοδοτούν τη χώρα. Έχουμε και το χειμώνα. Το χειμώνα έχουμε την τηλεθέρμανση. Η τηλεθέρμανση στο επόμενο διάστημα μετά το 2023 θα έχει ένα κενό, ένα χρονικό κενό μέχρι την κατασκευή της σιθίας του φυσικού αερίου, η οποία υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και θα μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια και θερμική ενέργεια στο δεύτερο εξάμηνο του 2024. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα χρονικό κενό τροφοδοσίας θερμικής ισχύος προς την τηλεθέρμανση, και εκεί δημιουργείται και το πρόβλημα από εκεί και ύστερα στην τηλεθέρμανση της πόλης. Γιατί έχουμε δύο σημεία εκεί. Είναι το κόστος καυσίμου. Αν πούμε ότι ο χρόνος αυτός μέχρι το 2023 τροφοδοτείται και ύστερα σταματάει και γίνεται με κάποιον άλλον τρόπο, όπως έγινε στον ΑΗΣ Καρδιά με τις αντιστάσεις, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το κόστος αυτό που θα πληρώσει ο καταναλωτής στην ηλεκτρική ενέργεια. Γιατί από την τηλεθέρμανση. Γιατί αυτό το κόστος αυτό το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής, αυτό που περισσεύει μάλλον, μένει στις τσέπες του καταναλωτή, και αυτό καταναλώνεται είτε στα καταστήματα, είτε στα καφέ, είτε στα της περιοχής. Οπότε είναι ένα εισόδημα το οποίο ανακυκλώνεται στην οικονομία της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι αν αυξηθούν και οι τιμές της τηλεθέρμανσης, από εκεί και ύστερα θα υπάρξει πρόβλημα όχι μόνο στην τηλεθέρμανση και στους πολίτες, αλλά ακόμα και στα καταστήματα και στον εμπορικό κόσμο της περιοχής. Ναι. Οπότε είναι επιβεβλημένη η διαδικασία συμμετοχής του λιγνίτη και πέρα του 2023 για τις καλές λιγνητικές μονάδες που μπορούν να προκύψουν και να υπάρχουν. Δεν μιλάω για την Πτολεμαΐδα 5, αυτό θα πρέπει να πάει σίγουρα μέχρι το 2028. Αυτό που δεν υπολογίσαμε και δεν το βάλαμε και ως επιχείρημα σαν περιοχή, νομίζω ότι είναι ότι επιβαρύνεται με τον φόρο λόγω της ρύπανσης η λιγνητική κιλοβατόρα, αλλά θα έπρεπε να αφαιρείται η επιβάρυνση που θα είχε εάν δεν λειτουργούσαν οι τηλεθερμάσεις, γιατί δύο μεγάλες πόλεις δεν ρυπαίνουν λόγω της ύπαρξης των μονάδων της ΔΕΗ, λόγω της τηλεθέρμασης. Ναι, η τηλεθέρμαση, κύριε Μαυρίδη, είναι μια πράσινη επιχείρηση και ως πράσινη επιχείρηση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και στο επόμενο διάστημα. Διότι αν δεν υπάρξει τηλεθέρμαση είτε στην Πτολεμαΐδα είτε στην Κοζάνη, ο καθένας που θέλει να ζεστάνει το σπίτι του θα κατευθυνθεί σε άλλες πηγές ενέργειας. Αυτό είτε θα είναι πετρέλαιο, είτε θα είναι ξυλόσωπες, είτε θα είναι κάτι άλλο το οποίο θα μολύνει την περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι η τηλεθέρμαση αυτή τη στιγμή είναι μια πράσινη επιχείρηση και ως τέτοια επιχείρηση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θεωρώ ότι χωρίς τη τηλεθέρμανση, όπως σας είπα, θα λείψουν χρήματα από τις τσέπες των καταναλωτών και αυτά τα χρήματα καταναλώνονται στην τοπική κοινωνία. Ουσιαστικά θα λείψουν τα χρήματα από την τοπική κοινωνία. Κλείνοντας, επειδή είστε και πρόεδρος του εργατοϋπαλληλικού εργατικού κέντρου Κοζάνης, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε καταγγελίες, αν έχετε επισημάνσεις, παράπονα για εργαζόμενους που δουλεύουν τις θερμές ώρες της ημέρας και θα έπρεπε να μην παραβαίνουμε την νομοθεσία, γιατί είναι και επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία. Όχι, κύριε Μαυρίδη, δεν έχουμε κάποιες καταγγελίες. Εμείς στο εργατικό κέντρο είναι ανοιχτό καθημερινά. Βρισκόμαστε εδώ και από τη συχνότητά σας, κλείνοντας, και εγώ θα ήθελα να καλέσω όλες τις εταιρείες να εφαρμόζουν
την κείμενη νομοθεσία και τις διεθνές οδηγίες σε ό,τι αφορά την θερμική καταπώνηση του εργαζόμενου, αλλά παράλληλα θα ζητούσα και από τους ελεκτικούς μηχανισμούς αυτήν τη χρονική στιγμή που η θερμοκρασία είναι υψηλή να κάνουν ελέγχους σε εργοτάξια και σε επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι στο στενήπεθρο. Αυτό θα πρέπει να συμβεί. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να λυθεί το ζήτημα. Τα τηλέφωνα του εργατικού κέντρου είναι στη διάθεση όλων των εργαζόμενων. Οτιδήποτε συμβαίνει το οποίο δεν τηρούνται αυτά τα οποία είπαμε, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας και εμείς μαζί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς θα κάνουμε τους ελέγχους αυτούς που πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αδάμ, κύριε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης.